Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα πολύ ξεχωριστό βίντεο. Και λέω ξεχωριστό γιατί στο σημερινό βίντεο, παιδιά, τη δουλίτσα θα την κάνουμε λίγο διαφορετικά. Γιατί ναι, στο σημερινό επεισόδιο θα διασκεδάσουμε σχολιάζοντας την ταινία Spider-Man 3 του 2007. Αλλά επειδή ο teenager Θωμάς δεν την είχε εκτιμήσει τη συγκεκριμένη ταινία όταν κυκλοφόρησε και ούτε ο φρεσκοενήλικος Θωμάς μετέπειτα την εκτίμησε, σήμερα θα σας μιλήσει για την ταινία ο πιο μεγάλος Θωμάς που με τα χρόνια ξεκίνησε να τη βλέπει και με διαφορετικό μάτι. Διότι όχι, κυρίες και κύριοι, το Spider-Man 3 δεν είναι τόσο κακό όσο νομίζατε ή όσο το παρουσιάζει ο κόσμος τριγύρω. Και μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο θα έχετε καταλάβει ακριβώς γιατί το λέω, εμπιστευτείτε με. Λοιπόν, δεν λέω άλλα, πάρτε snacks, πάρτε αναψυκτικά. Πάρτε τη φαγητάρα σας κοντά, το ροφημά σας, την καφεδάρα σας, ό,τι γουστάρει ο καθένας, γιατί ξεκινάμε. Έτοιμοι, φύγαμε! Πριν ξεκινήσω να σου πω, εάν είσαι καινούριος ή καινούριος στο κανάλι και σου αρέσει αυτό που βλέπεις, να μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής για να μην χάσεις και τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού. Πάμε να διασκεδάσουμε. It's me, Peter Parker. I've come a long way from being the boy who was bit by a spider. Back then, nothing seemed to go right for me. Η ταινία λοιπόν κάνει την αρχή της δείχνοντάς μας τον Spider-Man να παίζει σε γιγαντοοθόνες στο Manhattan. Και δείτε λίγο τι γράφουν δίπλα από τη γιγαντοοθόνη. Σας καλωσορίζουμε, λέει, στο Manhattan, στο σπίτι του Spider-Man. Δηλαδή, οι τύποι όχι απλά αγκάλιασαν τον Spider-Man όπως λένε, τον εμπορευματοποίησαν κιόλας για να βγάλουν και κανένα ψηλό. Εντάξει, σου λέει, μας σώσει από τους κακούς, αλλά να βγάλουμε και κανένα φράγκο. Πώς θα πληρωθούν τα άτομα που καθαρίζουν τους ιστούς που παρατάει από εδώ και από εκεί ο Spider-Man? Ο Πίτερ λοιπόν απολαμβάνει την ευτυχία της επιτυχίας, κυρίες και κύριοι. Όλα του πάνε καλά. Σχεδόν όλα. That the energy levels are perturbed by the electric field. Ναι, κυρίες και κύριοι, όλοι ακόμη μετά από τόσο καιρό κοροϊδεύουν ακόμη τον Peter Parker γιατί είναι νερντούλας. Φυσικά, μα ναι, είναι απαραίτητο συστατικό αυτό, παιδιά, σε αυτές τις ταινίες. Και να σας πω και κάτι. Με την εμφάνιση που έχει ο Peter Parker, είναι λες και το ζητάει ο οργανισμός του. Πού πας, βρε ψυχή μου όμορφη με μπλε που καμισάκι και χωρίς τα σωμαλί. Δείτε μωρέ, σαν τον Steve Carell είναι στην ταινία 40 ετών Παρθένος. That only the M equals zero quantum states are affected. Όχι αυτή, ρε παιδιά, όχι αυτή. Πω, παιδιά, αυτή την έχω ξεχάσει εντελώς. Αχ, ναι, κυρίες και κύριοι, για όσους δεν την αναγνωρίζουν τη Δεσποινής από εδώ πέρα, είναι η Bryce Dallas Howard, η πρωταγωνίστρια δηλαδή των ταινιών Jurassic World που όλοι λατρεύουν μαζί με αυτούς. Είμαι και εγώ. This is an act of God, and... Βρε, καλώς την αντιπέρδικα. Την αχώνευτη πέρδικα. Ναι, το παραδέχομαι. Την λατρεύω. And I'm in love with the girl of my dreams. Miss Watson left a ticket for me. Εάν γουστάρω κάτι σε αυτή την ταινία, παιδιά, είναι τα πρώτα της λεπτά. Αυτά δηλαδή που δείχνουν πως ο Peter Parker πλέον δεν παλεύει με ερηνίες, έχει βρει μια ισορροπία στη ζωή του, ο κόσμος τον αγαπάει σαν Spider-Man, εκείνος στα μαθήματά του είναι σωστός, είναι με τον έρωτα της ζωής του, τη Mary Jane εννοώ, η οποία φαίνεται να τα κατάφερε αφού πλέον τραγουδάει στο Broadway, παρακαλώ. So they say. Ναι, κάτι έχουμε καταλάβει, Πίτερ, εντάξει. Ελπίζω πάντως σε αυτή την ταινία να μην έχει πάθει πάλι αμνησία όπως την προηγούμενη, να θυμάται τουλάχιστον ότι είσαι ο Spider-Man. Ωχ, παιδιά, Παναγία και Χριστέ, τι αλλαγή έκανε το soundtrack. Τα ακούσατε, ακούστε ξανά. Αψεγάδιαστη αλλαγή, παιδιά, από τον Christopher Young. Διότι, εάν δεν το γνωρίζατε, δεν έγραψε ο Danny Elfman τη μουσική και για το Spider-Man 3 όπως τις δύο προηγούμενες, λόγω κάποιων διαφωνιών που είχαν με τον Sam Raimi στην προηγούμενη ταινία. Οπότε, ερήμην του κιόλας, στη θέση του προσλήφθηκε ο Christopher Young. Και για να πω την αλήθεια, παρόλο που έκανα αρκετά καλή δουλίτσα εδώ πέρα, η διαφορά είναι αισθητή, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά. Να και ο Χάρη, παιδιά! Ο Χάρη, θυμάστε που στο τέλος της προηγούμενης ταινίας ουσιαστικά ξεπέρασε το θέμα με την εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του όταν είπε. Avenge me! Now! Εν
ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι σαν άλλος μεταξάς. Και είπε όχι σαν απάντηση στην απέτηση του πατέρα του να εκδικηθεί για το θάνατό του. Και τότε ήταν κιόλας, παιδιά, που βρήκε κατά λάθος την κρυψώνα του πατέρα του, καταλαβαίνοντας ότι ήταν ο Green Goblin, δηλαδή ότι ήταν ένας εγκληματίας. Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η ώρα τώρα να τον δούμε να προσπαθεί να χτίσει ξανά καλή σχέση με τον κολλητό του φίλο, τον Peter Parker, και μοναδικό εδώ που τα λέμε. Harry, I need to talk to you. Explain things. Tell it to my father. Raise him from the dead. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Δεν το ξεπεράσαμε αυτό? Και σε αυτή την ταινία δηλαδή αυτά τα λέμε, πάτε καλά? Έτσι όπως το πάτε, θα μας πείτε ότι ο Χάρη έχει γίνει και ο Green Goblin. Α, μάλιστα, ναι. Τι λες? Θα δούμε πάλι τα ίδια? Μα και φυσικά και ο Χιανίδε. Τι τους πέρασε εκεί πέρα, τίποτα χθεσινούς? Θα σε τρελάνουν τώρα, μιλάμε. Σαν μάνα εξ ουρανού θα σου έρθουν τα νέα μαντάτα. Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτό. You see that one? Τι ήταν αυτό, για ξαναπαίξε λίγο, γιατί μπορεί να το έκανα και τα αυτιά μου να μην άκουσα καλά. Ναι. Τώρα συγγνώμη, αλλά είναι αυτό ηχητικό εφέ για ένα αντικείμενο από άλλο πλανήτη που σκάει στη γη? Παιδιά, έχω πετάξει πέτρα εγώ από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου και έχει κάνει μεγαλύτερο θόρυβο όταν έφτασε στο έδαφος. Για να δούμε όμως τελικά τι είναι αυτή η κουράδα που έπεσε από τον ουρανό, αν κρίνουμε από τον ήχο. Βρε καλώς την, βρε καλώς τη ζωντανή εξωγήινη μούχλα. Και αν νομίζετε ότι εγώ με αυτό που είπα δεν έχω σε μεγάλη υπόλοιψη τον Venom, πού να δει το Sam Raimi, Περιμένετε όμως, θα τα πούμε στη συνέχεια του βίντεο αυτά. Ονυπόμονη, περίμενε. Τρικάβαλο με νέρντουλα σούπερ ήρωα, κοκκινομάλα ηθοποιό και εξωγήινη μούχλα, έχετε δει ποτέ ξανά? Βάλτε ένα τσέκ και σε αυτό. Ναι, παιδιά, ναι, συγγνώμη, ξεχάστηκα. Ευχαριστώ για τον buzzer ταινία. Θα ξεχνούσα να πω ότι εδώ, για πρώτη φορά σε αυτή την τριλογία, βλέπω κάτι που συχαίνομαι να βλέπω στις ταινίες γενικά, όχι μόνο σε αυτές. Δηλαδή, σύμπτωση! Ο μετεωριτούλης εδώ πέρα έπεσε όλος τυχαίως δίπλα στον Peter Parker και την Peggy καρά. I'm just here to see my daughter. You are an escape convict. You're nothing but a common thief. Και εδώ ακριβώς έχουμε ένα από τα καλύτερα πράγματα της ταινίας, τον Thomas Hayden Church στον ρόλο του Sandman. Ένας κακός ο οποίος προοριζόταν να είναι και ο κύριος κακός και μοναδικός κιόλας, παιδιά, του Spider-Man 3. Αλλά... Patty, missed you. I miss you too, Daddy. Ο οποίος Μάρκο, ναι μεν, είναι κακοποιός παύλα δραπέτης, όμως όλα αυτά, παιδιά, τα κάνει για την άρρωστη κορούλα του. Ένα συγχωροχάρι του δίνεις. Promise, I'll make you healthy again. Whatever it takes, I'll get the money. Και δεν χρειάζεται να πω άλλα, κυρίες και κύριοι, για τον Μάρκο, γιατί ολόκληρη η ιστορία του την συνοψίζει ο ίδιος μέσα σε αυτή τη φράση. Not a bad person, just had bad luck. Και μιλάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, για άλλο level κατεμιάς, θα καταλάβετε τι εννοώ συνέχεια. Σε άλλα νέα, ο Peter λέει στη θεία May πως θέλει να κάνει μια πρόταση γάμου στην MJ και εκείνη του δίνει το δαχτυλίδι που της είχε δώσει ο θείος Ben όταν έκανε πρόταση γάμου σε εκείνη. Ένα δαχτυλίδι, παιδιά, που σίγουρα την ιστορία του θα τη ζήλευε ακόμη και αυτού του Σάουρον, γιατί δεν θα περάσει καθόλου καλά σε αυτή την ταινία. Σαν άλλος Έλληνας οδηγός, λοιπόν, που δεν βλέπει καν τα μηχανάκια στο δρόμο, ο Green Goblin παίρνει σβάρνα τον Parker και εάν, παιδιά, νομίζω ότι αυτός είναι ο παλιός ο Green Goblin που ξέρατε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Αυτός δεν είναι ο Green Goblin, είναι ο New Green Goblin. Μιλάμε, εάν δεν έδωσαν προαγωγή σε αυτόν που σκέφτηκε αυτή την ιδέα, παιδιά, θα είναι έγκλημα. I didn't kill your father. He was trying to kill me. He killed himself. Shut up! Ναι, Peter, ναι ρε, μπράβο, ωραίος. Τώρα το θυμήθηκες να του το πεις. Όταν ήταν σοκαρισμένος ο Χάρη στην προηγούμενη ταινία και περίμενε να του πει δυο λόγια ο καλύτερος του φίλος, ο κολλητός του, εσύ ήθελες να μάθεις μόνο για την MJ. Ρούφα τώρα μίσος. Και συγγνώμη τώρα ρε παιδιά, αλλά να το ξαναπούμε. Αυτός δεν υποτίθεται ότι δεν ήθελε να εκδικηθεί. Δεν πήγε κόντρα στον πατέρα του. Τώρα τι έγινε, έπαθε αμνησία κι αυτός όπως η MJ? Υπάρχει κάποιος ιός στο Μανχάταν που σε κάνει να ξεχνάς τι γίνεται? Από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, θα έπαιζε εκπληκτικό Γκόλουμ ο Μαγκουάιρ. Να πούμε όμως και το στραβό το δίκαιο, πως παρόλο που το όνομα
είναι τεμπέλικο, το New Green Goblin εννοώ. Θεωρώ πολύ cool τον σχεδιασμό και την ιδέα όμως πίσω από αυτόν. Το να πετάει πάνω σε μια τροποποιημένη σανίδα snowboard. Από τότε μου φαινόταν πολύ cool, φοβερή ιδέα. Βέβαια, το ότι βλέπουμε μια τελική μάχη στο 10ο μόλις λεπτό της ταινίας, αν βγάλουμε κιόλας τα pre-credits, δεν είναι και τόσο cool. Διότι, αν μη τι άλλο, οι προηγούμενες ταινίες, ρε παιδί μου, μας είχαν μάθει τι θα πει σωστό και ταυτόχρονα γρήγορο σετάρισμα χαρακτήρων, και εδώ, μόνο αυτό δεν γίνεται. Πω, παιδιά... Ό,τι υπήρχε μέσα στο στενό, πήγε και χτύπησε πάνω του τύπος. Αλλά, παιδιά, τρομερά αληθινή πτώση και οπτικά εφέ για άλλη μια φορά, έτσι. Γιατί, να το πούμε, δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η ταινία στήκησε 350 εκατομμύρια δολάρια. Αν μη τι άλλο, το ποσό αυτό αποτυπώνεται οπτικά στον φακό. Και περιμένετε, γιατί θα μάθετε πολύ τρελά πραγματάκια στη συνέχεια για αυτό το τομέα. Που θα σας κάνει να εκτιμήσετε πολύ περισσότερο αυτή την ταινία. Πάρα πολύ δυνατή σκηνή αυτή, κυρίες και κύριοι, με τον Peter Parker να προσπαθεί να αναστήσει τον κολλητό του φίλο που μόλις πριν προσπαθούσε να τον σκοτώσει και τον έριξε αυτός σε αυτή την κατάσταση. Αλλά εντάξει, παιδιά, μιλάμε για τον Peter Parker, όπου για αυτόν αυτή είναι μια απλή Τετάρτη. Αν είναι Τετάρτη δηλαδή, γιατί εμένα πιο πολύ για Δευτέρα μου κάνει. Μια δυνατή σκηνή που συνεχίζεται στο νοσοκομείο που προσπαθούν να τον αναστήσουν και πάνω, παιδιά, στο καλό εκεί που σε έχει πάρει μαζί της η ταινία, ξαφνικά... Ξαφνικά... Κόβει τη σκηνή η ταινία. Επειδή, παιδιά, η συγκεκριμένη ταινία έχει τρεις κακούς τους οποίους τρέχει και προσπαθεί να τους σετάρει ταυτόχρονα. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Και κόβει τη σκηνή για να μας δείξει και πάλι τον Μητσοτάκη των κακών, τον οποίο, παιδιά, τον κυνηγάει η αστυνομία για να τον πιάσει. Initiating demolecularization. Μωρή γκαντεμόσαυρα Μάρκο. Δηλαδή, ολόκληρο Μανχάταν, ολόκληρη Νέα Υόρκη. Μέσα στο λάκκο που έκαναν εκείνη τη στιγμή και όλα σπήραμα βρήκες να πέσεις. Τι να σου πω. Εντάξει μωρέ, θα το έλεγα. Πω, σύμπτωση παιδιά, σύμπτωση. Λοιπόν, και τώρα κομμένη πλάκα, γιατί θα δείτε τον πιο όμορφο, παύλα αληθοφανές, παύλα πρωτότυπο και απαιτητικό CGI χαρακτήρα σε μία ταινία του 2007. Δείτε μωρέ, δείτε, είναι 2024 και ακόμη το βλέπω και μένω με το στόμα ανοιχτό, ειδικά σε αυτήν εδώ τη στιγμή. Αν είναι ποτέ δυνατόν, πότε αλλάζει από CGI Μάρκο σε αληθινός, δεν κατάλαβα ποτέ. Πείτε μου, καταλαβαίνει κανένας. Και το αποτέλεσμα, παιδιά, αυτό δεν έγινε τυχαία, διότι οι άνθρωποι έκαναν τρελή έρευνα για τον Sandman. Αρχικά έψαξαν σε χιλιάδες είδη άμμου για να βρουν αυτήν την κατάλληλη που θα χρησιμοποιήσουν στον Sandman. Καταλήγοντας τελικά πως η ιδανική είναι η Arizona Sand, κάνοντας χιλιάδες δοκιμές για να δουν πώς αυτή αντιδράει σε διάφορες καταστάσεις, όπως στον αέρα, όπως άμα πέσει πάνω της νερό, αλλά πώς και αυτή αντιδράει όταν πέφτει σε διάφορες επιφάνειες, παίρνοντας όλη αυτή την πληροφορία και αναπτύσσοντας ένα λογισμικό που στο τέλος μας χάρισε αυτό το εκπληκτικό, τι εκπληκτικό δηλαδή, από άλλο πλανήτη αποτέλεσμα. Παραδέξου το ότι όσο και να μην σου αρέσει το Spider-Man 3, ο Sandman σε άφησε με το στόμα ανοιχτό. Παραδέξου το! Και πάμε τώρα, παιδιά, ξεκινάμε με την γκρίνια της MJ για μια κριτική, λέει, σε μια εφημερίδα που λέει άσχημα λόγια για εκείνη. The young Miss Watson is a pretty girl. Easy on the eyes but not on the ears. Her small voice didn't carry past the first row. Ναι, μια κριτική που δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα. Πού κολλάει το ότι δεν περνάει η φωνή της στις πρώτες σειρές, το τραγούδι δηλαδή, με την ίδια τραγουδίστρια. Άμα θέλουν να ακούγεται πρωταγωνίστρα και πιο πίσω, να φτιάξουν τα κολομικρόφωνά τους. Το Broadway, όχι λαϊκή. That's a critic.
This is something you're gonna have to get used to. Believe me, I know. Spider-Man gets attacked all the time. This isn't about you. Και ο καημένος ο Peter Parker, παιδιά, προσπαθεί πολύ όμορφα να την κάνει να νιώσει καλύτερα και αυτή τώρα την ενοχλεί που για να το κάνει αυτό ο Parker φέρνει ως παράδειγμα τον Spider-Man. Συγγνώμη, κυρία μου, που είναι ο Spider-Man το παιδί, τι να κάνει δηλαδή. Αυτό ζει, αυτό θα φέρει σαν παράδειγμα. Try and understand how I feel. I look at these words and it's like my father wrote them. Άντε πάλι με τα daddy issues, δηλαδή. Κατά τα άλλα, ο Parker σου φταίει που θέλεις όλη την προσοχή πάνω σου. Παιδιά, ακούστε λοιπόν. Ξέρω ότι η ταινία προσπαθεί να χτίσει έναν εγωκεντρικό Parker που δεν ακούει κανέναν κουλουπού κουλουπού. Όμως, αυτό εδώ, συγγνώμη, είναι απλά κακό γράψιμο. Μετά, βέβαια, αυτό θα το διορθώσει η ταινία. Ευτυχώς. Crane out of control. Approach with caution. Go get him, Tiger. Sorry. Τι ζητάς συγγνώμη εσύ, μωρέ. Ρε, παιδιά, αυτή στο τέλος της προηγούμενης ταινίας. Δε του έλεγε πάμε παιχταρά μου, θέλω να το ζήσουμε, ναι ξέρω είσαι ο Spider-Man, θα είναι δύσκολο αλλά θα το παλέψουμε μαζί και φυλάκια και αγκαλίτσες. Τώρα τι έγινε ξαφνικά, πάλι αμνησία έπαθε. Πάλι καλά όμως παιδιά, ένας γερανός έσκασε πάνω σε ένα κτίριο για να τελειώσει αυτό το θέατρο του παραλόγου. Τέλειωσε ένα, ξεκινάει άλλο. Λοιπόν, πλάνο με σίδερο να κόβει στα δύο έναν όροφο κτηρίου αληθινό. Ενώ έγινε με πρακτικό εφέ. Πλάνο που περνάει ολόκληρος ο γερανός μέσα από το κτίριο με την πρωταγωνίστρια κιόλας να προσπαθεί να σωθεί από το πάτωμα που φεύγει στο κενό. Αληθινό. Και εντάξει, παιδιά, όσοι έχετε δει τα δύο προηγούμενα επεισόδια για την τριλογία Spidey του Sam Raimi, δεν νομίζω να πέσετε και από τα σύννεφα. Εσείς, η Gwen πάλι είναι πολύ κοντά στο να πέσει. Η αχώνευτη λοιπόν κρέμεται από έναν ουρανοξύστη παιδιά στο κενό και δείτε αντίδραση που έχουν ο πατέρας της και ο γκόμενός της, ας πούμε. Oh my god, that's Gwen. Who are you? It's Brock, sir. Edward Brock Jr. I work at the Daily Bugle. And I'm dating your daughter. Ορίστε, δεν κατάλαβα πού είναι το περίεργο. Τι πιο φυσιολογικό από το να βλέπεις την κόρη σου να κρέμεται στο κενό και εσένα να σε ενδιαφέρει ποιος είναι ο τύπος που την ξέρει. Και ο τύπος κιόλας να σου λέει πως είναι και ο γκόμενός της. Που δεν είναι κιόλας δηλαδή, για έναν καφέ είχαν πάει με την κοπέλα. Όμως κυρίες και κύριοι, είπαμε 350 εκατομμύρια budget συν το marketing, γύρω στο μισό δις δηλαδή πήγε η σούμα, αλλά χαμένα δεν πήγαν. Αυτό που βλέπεις είναι για να γλύψεις την οθόνη. Ιδού. Δεν έχω λόγια, παιδιά. Χειροκροτώ γιατί δεν έχω λόγια. Ταινία του 2007 και όλα φαίνονται τόσο μα τόσο αληθινά. Και δεν είναι μόνο ότι αυτά που βλέπεις φαίνονται αληθινά, αλλά είναι και πολύ έξυπνα αυτά που βλέπεις. Είναι πολύ όμορφη η χορογραφία που εκτελεί εδώ ο Spider-Man. Είναι ρε παιδί μου από αυτές τις στιγμές που θα τις δεις μία μόνο φορά και θα τις θυμάσαι για πάντα. You okay? Ναι, εντάξει είναι Spider-Man. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που ήταν στον όροφο μαζί της, τι γίνεται, θα πας να το τσεκάρεις? Όχι, τα τέτοια σου. Πάει παιδιά, χάλασε κι αυτός. Τον χάλασε η δημοσιότητα. Τιχόπα, το ακούσατε το voice crack του Spidey? They got a guy. Ο Spider-Man έγινε για λίγο Scooby-Doo. Έχουν κάποιον, ναι. Και ναι, ο Eddie Brock κυρίες και κύριοι είναι μια συχαμερή σαρανταποδαρούσα, είναι μια γλίτσα όρθια, αλλά υπάρχει ένας πολύ σημαντικός λόγος που είναι έτσι και που δουλεύει κιόλας άψογα στην ταινία ο χαρακτήρας του. Θα τον μάθετε όμως στη συνέχεια αυτού του βίντεο. Parker, have you noticed this stuff makes you look a little bloated? Yeah, a little chunky. Ρε Μπροκ, ρε αγόρι που το παράγεις, δηλαδή τον Spider-Man έχεις μπροστά σου, όχι τον Μαρτσέλο. Αλλά παιδιά, με τον Χάρη, τι γίνεται ρε παιδί μου, τι γίνεται με αυτή την ψυχή? Είναι καλά, δεν είναι, σκώθηκε, ψόφισε, θυμάται, δεν θυμάται, τι γίνεται? Hey buddy, hit my head, I don't remember much of anything. My father, he died, right? Να το ρε παιδιά, εγώ για πλάκα το είπα ότι έχει πάθει αμνησία, αυτοί το έκαναν πράξη. Κοίτα να δεις όμως κάτι πράγματα, ο χαρακτήρας παιδιά που σεταριζόταν για δύο ολόκληρες ταινίες, τώρα βγαίνει από τη μέση με το τρίκ της αμνησίας στην πρώτη μισή ώρα της τρίτης. Και ξέρετε γιατί βγήκε από τη μέση, γιατί όπως λέει και ο θρύλος Stan Lee, you know, I guess one person can make a difference. Αυτό ακριβώς. Ένας άνθρωπος, παιδιά, κάνει τη διαφορά. Ένας μόνο άνθρωπος χρειαζόταν για να χαλάσει την χημεία αυτής της ταινίας και το όνομα αυτού Avi Arad. Ο παραγωγός δηλαδή που πίεσε το Sam Raimi να κάνει κάτι που δεν ήθελε, να βάλει δηλαδή έναν χαρακτήρα
που δεν είχε καθόλου σε εκτίμηση μέσα στην ταινία του. Τον Venom εννοώ. Και επειδή ο άνθρωπος πιέστηκε, υποχρεώθηκε να αλλάξει και ολόκληρο το σενάριο του project του για να τον χωρέσει μέσα. Και όμως, παιδιά, ναι, θα το πω, ο Sam Raimi στο τέλος κατάφερε να σώσει την τριλογία του από την καταστροφή με ένα πανέξυπνο τρίκ. Μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί εκεί είναι και όλο το ζουμάκι αυτής της ταινίας. Catch him in the act. Spider-Man with his hand in a cookie jar. Whoever brings me that photo gets a job. You'll never get that shot. Oh, we'll see. Και από εκεί που ο Parker τα είχε όλα τακτοποιημένα στη ζωή του, είχε τη δουλίτσα του, την κοπελίτσα του, το super hobby του, τα βλέπει όλα, παιδιά, αυτά σιγά σιγά να καταστρέφονται. Γεγονός πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Μία συνέχεια που δείχνει τον Χάρη να έχει μετατραπεί σε ενήλικος μπέμπις λόγω της αμνησίας. Oh, heads up. See that? Ναι, ενήλικος μπέμπις με αμνησία και σούπερ ικανότητες. Δεν θα το πιστέψετε όμως, παιδιά, γιατί η MJ ακόμη κλαίει για την κακή κριτική από μία εφημερίδα. Αν είναι δυνατόν. We tried to reach you. I'm sorry. One critic? No, all the papers, dear. Α, μάλιστα. Όλες είπαν άσχημα λόγια, όλες. Ε, τώρα ρε MJ, τι να σου πω. Τώρα ναι, μπορείς να κλάψεις με την ισχύα σου. Hey, beautiful. One more. Την είδατε τη λεπτομέρεια. Είδατε ότι ο Parker τραβάει πρώτα την MJ και μετά την ταμπέλα που λέει Spidey the Mighty. Έτσι ναι ρε ταινία, έτσι μου το χτίζεις πολύ σωστά το πράγμα για τον εγωκεντρικό και ματαιόδοξο Parker. Μπράβο. Everything okay? Yeah, I'm fine. Ένα, να, τώρα τα βλέπετε. Λέω μια καλή κουβέντα και μετά μου το χαλάτε. Don't worry about that review. We're gonna be laughing about it tomorrow night. Promise. Τι φταίει τώρα ο Parker που η άλλη δεν του λέει τι έγινε επειδή υποθέτω δεν θέλει να του χαλάσει τη στιγμή. Όμως παιδιά, δεν θέλει να του χαλάσει τη στιγμή και λίγα δευτερόλεπτα μετά... Yeah. Στέκεται απογοητευμένη και τον κοιτάει. Ε, πείτε μου τώρα που είναι Ελλάδος, πείτε. Ε, ορίστε, τι φταίει. Α. Ε, τώρα ρε Πάρκερ, ε, τι αψυχολογικό το πράγμα ήταν αυτό που πήγες και έκανες, ρε μπρο. Θέλω να σε δικαιολογήσω στον κόσμο και δεν με αφήνεις. Να σου πω, δεν γυρνάς κανονικά γιατί μου φαίνεται γεμίσει το κεφάλι σου με αίμα και κάνεις ό,τι να είναι. Αυτό ακριβώς. Ναι. Πάλι καλά όμως, παιδιά, πάλι καλά ο Sandman ήρθε για να πάρει την κάμερα από τον αλλοπαρμένο Peter Parker και να το σώσει κιόλας, αλλά και εκτός από την κάμερα θα πάρει και τα λεφτά από μια χρηματαποστολή. Jigs up, pal. I don't want to hurt you. Leave now. Για να έρθει φυσικά ο Spider-Man για να τον κάνει σκόνη. Ναι, η μοναδική περίπτωση ατόμου που η φράση «τον έκανα σκόνη» δεν έχει θετική έννοια. Αχ, αλλά αυτός ο Spider-Man έχει θέμα ρε παιδιά, έχει κάποια θέματα που πρέπει να διορθώσει όπως και να το κάνουμε και είναι και μεγάλα, γιατί όπως ας πούμε εδώ πέρα βλέπουμε ξεκάθαρα το θέμα ότι μπορεί να κοιτάξει δεξιά, μπορεί να κοιτάξει αριστερά, αλλά όχι προς τα πάνω. Και του ξεφεύγουν οι κακοί. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Τεράστιο πρόβλημα σας λέω. Ο Μπίλμπο λοιπόν, ο Peter Parker, συγγνώμη, παίρνει το δαχτυλίδι και είναι έτοιμος να κάνει πρόταση γάμου στην MJ και δείτε παιδιά, δείτε πόσο ματαιόδοξος και εγωκεντρικός νάρκισος έχει γίνει πλέον ο καλοκάγαθος κάποτε νέρντουλας Peter Parker. Δείτε. You have no idea how I feel right now. I know exactly how you feel. I see Spider-Man posters in the window. Kids running around with me on their sweaters. It's a big Halloween item. Δεν αφήνει την MJ να του πει κουβέντα για το δικό της πρόβλημα και συνεχώς γυρίζει την κουβέντα σε εκείνον. Like yesterday, they kept screaming, Spider-Man. Spider-Man. Νομίζω ότι αυτός τα ξέρει όλα, τα έχει περάσει όλα και δεν ακούει, μόνο λέει. Και αυτό, παιδιά, για μένα τουλάχιστον είναι το χείριστο των ελαττωμάτων. Εντελώς ρητορική ήταν αυτή η ερώτηση, αφού από τα λεγόμενά του πιστεύει 100% ότι και τα αξίζει αυτά και μάλιστα πιστεύει ότι αξίζει ακόμη περισσότερα κιόλας. Και μέσα σε όλο αυτό το καρναβάλι που έχει κατατήσει ο Peter Parker, παιδιά, έρχεται και σαν κερασάκι στην τούρτα αυτό. Ή μάλλον αυτή. Hi, Pete. Hi. Hello.
I'm Gwen Stacy. Δείτε τώρα τι έγινε, παιδιά. Η κοπέλα που είναι συμμαθήτρια του Peter Parker και λίγο πριν τη φίλησε κιόλας με ένα αέριο ημιτελές 69, τρώει στο ίδιο εστιατόριο που επέλεξε ο Parker να κάνει πρόταση γάμου στην MJ. Ναι μωρέ, θα το έλεγα. Σύμπτωση. After all, who gets kissed by Spider-Man, right? I can't imagine. Peter, την έχεις κάτσει, αδερφέ. Στο λέω εγώ, την έχεις κάτσει. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος για να γλιτώσεις τώρα είναι να πάρει φωτιά το μαγαζί. What? How come you never mentioned her? She's your lab partner? You saved her life? She's just a girl in my class. Let me ask you something. Ρε, Peter, ρε, αγόρι μου, εντάξει, μπορεί να έχεις ένα δίκιο που δεν το έχεις, εντάξει, αλλά λέμε τώρα, όμως, πολλές συμπτώσεις, ρε, παιδί μου, πολλές συμπτώσεις. Ναι, το είπα ήδη ότι είναι συμπτώσεις, δεν χρειαζόταν τώρα αυτό. Thank you. Continue. Α, μπράβο. Λοιπόν, Peter, έλα, πες ένα συγγνώμη τώρα να αλαφρύνεις λίγο την κατάσταση. Έλα, πάσα μου. When you kissed her, who was kissing her? Spider-Man or Peter? What do you mean? Δείτε τον Peter Parker, παιδιά, πόντος δεν έχει καμία ενσυναίσθηση για το τι έχει κάνει. Δείτε τον πόσο στον κόσμο του είναι. Δεν σκέφτηκε καν την MJ όταν φίλησε την άλλη. Δεν καταλαβαίνω, λέει, πού είναι το πρόβλημα. Ένα φιλάκι δώσα με ένα γλωσσόφιλο, δεν έχουμε το δικαίωμα. Με την κάθε κομπλεξική. Do you want to push me away? Push you away? Why would I want to push you away? I love you. You're my girlfriend. She's a girl in my class, MJ. Ναι, βρε, Peter, την αγαπάς, δεν λέω, αλλά αγαπάς πολύ περισσότερο τον εαυτό σου, bro. Και όταν είσαι παρτάκια, το πράγμα είναι μονόδρομος. I don't feel very well. I'm sorry. I have to go. Where are you going? Please don't follow me. Και δεν χρειάζεται καν να σου πω εγώ τι παθαίνουν οι παρτάκηδες. Θα στα πει ο δωδέκατος. Κι αν είσαι εγωιστής και βολεύεις μόνο το κόλο σου, καλά να περνάς όπου και να σε μαθάσαι μόνος σου. Άνα, γεια σου. Προχωράμε. Originally, we thought that this man was your husband's killer. We were wrong. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, παιδιά, που συμβαίνουν, ο Parker μαθαίνει και πως τελικά αυτός που κυνήγησε στην πρώτη ταινία και τελικά σκοτώθηκε από μόνος του, δεν ήταν αυτός που σκότωσε το θείο Ben. Ποιος ήταν? This is the man who killed your husband. Τι λέει, παιδάκι μου! Ο Μάρκο Φλίντ, παιδιά, είναι ο δολοφόνος του θείου Ben. Κοίτα να δεις κάτι πρόβατα, Μιλάμε τώρα για τρελή! Ναι, μωρέ, τι να το έλεγα! Ρε που έχουμε μπλέξει, συμπτωσάρα! Thank you. Continue. Ο άνθρωπος που έπεσε τυχαία σε ένα λάκκο στον οποίο εκείνη την ώρα τυχαία γινόταν δοκιμή, όλος τυχαίος είναι και αυτός που πυροβόλησε τον θείο Ben τυχαία. Άρα αυτό σημαίνει, παιδιά, ότι έχει σχέση με τον Spider-Man και κατ' επέκταση με τον Peter Parker. Ρε, δεν μας τρελάνετε! Γιατί σώνηκεται πρέπει όλοι οι κακοί να έχουν κάποια σχέση παραπάνω με τον Parker. Δεν μας αρκεί ότι είναι απλά κακοί. Why weren't we told about this? Settle down, son. No, I have no intention of settling down. This man killed my uncle and he's still out there. Α, και εδώ, παιδιά, ο Tobey Maguire καλείται να παίξει τον εαυτό του, γιατί έτσι γίνεται όταν το πλησιάζει κάποιος και του ζητάει να βγάλουν φωτογραφία μαζί. Άλλη μία έδειξη πως ο Peter Parker πλέον είναι ένας άλλος άνθρωπος και είναι τόσο διαφορετικός, παιδιά, που όταν πάει η MJ πιο μετά να τον βοηθήσει ψυχολογικά, εκείνος αντιδράει έτσι. I want to be here for you. Okay, I get it. Thank you. But I'm fine. I don't need your help. Την απορρίπτει στεγνά, τη διώχνει επί της ουσίας χωρίς να τον νοιάζει καθόλου εάν θα την πληγώσει αυτό. Δηλαδή, όχι συγγνώμη δεν ζήτησε ο τύπος για όλο αυτό που έκανε, αλλά τώρα προσπαθεί να βγει από πάνω. Everybody needs help sometimes, Peter. Even Spider-Man. Και να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, πως κάποιος χρειάζεται βοήθεια ακριβώς τη στιγμή που νομίζει ότι δεν τη χρειάζεται. Αχ, πόσο γουστάρω, ρε παιδιά, τις σκηνές τρόμου σε αυτές τις ταινίες. Πόσο τις γουστάρω. Και είναι, ρε παιδιά, και ότι το horror σκηνοθετικό στυλ του Sam Raimi με τις comic book movies νομίζω πως είναι ο τέλειος συνδυασμός. Και ειδού, κυρίες και κύριοι, εγένετο η μαύρη στολή ή αλλιώς ο Venomized Spidey. Μια εικόνα που πάντοτε, παιδιά, στον Θωμά γεννούσε 18 εκατομμύρια ερωτήματα. Διότι ο Venom εδώ πέρα, όπως θα δούμε στην συνέχεια, που βγάζει δηλαδή τη μάσκα ο Peter,
This is something else. Ουσιαστικά αυτό που έκανε ήταν να κοπιάρει τη στολή του Spider-Man. Βασικά, αρχικά για πάρα πολλά χρόνια νόμιζα ότι απλά προσκολήθηκε πάνω στην original στολή του. Όμως κάποια χρόνια μετά αντιλήφθηκα ότι απλά την αντικατέστησε και ο Peter απλά είχε μια εφεδρική κανονική στολή στην ντουλάπα του. Τώρα, αυτό που δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ είναι γιατί ένας συμβιωτής να παίρνει την μορφή μιας στολής για να τη φοράει όποτε θέλει ο Spider-Man και να μην προσκοληθεί μια και καλή πάνω του. Και ναι, κυρίες και κύριοι, ναι, μετά από πάρα πολλά χρόνια το πράγμα έβγαλε νόημα. Γιατί όλο αυτό έχει συμβολική σημασία. Διότι δείτε τι κάνει ο Peter Parker μόλις ακούει ότι ο Μάρκο κλέβει και πάλι χρήματα. Επιλέγει να φορέσει την μαύρη στολή. Τη στολή δηλαδή που τον κάνει να νιώθει καλά, που τον κάνει να νιώθει δυνατός, πιο δυνατός δηλαδή από ό,τι ήδη είναι. Η οποία μαύρη στολή τον οθεί κιόλας στο να κάνει αυτό. Να κάνει κάτι δηλαδή που δεν θα το έκανε ποτέ νυφάλιος. Να σκοτώσει εμψυχρό το Sandman. Τουλάχιστον έτσι νόμιζε ότι έκανε. Good riddance. Μια σκηνή που πρέπει να πω εδώ πέρα, σαν παρένθεση, πως είναι αληθινή. Ναι ρε παιδιά, αφού το έχουμε πει, Sam Raimi Rules, μην ξεχνιόμαστε. Ένα Sam Raimi που ενώ είχα πει μπράβο σε προηγούμενο επεισόδιο στην Sony για την ελευθερία που του είχε δώσει στα δύο προηγούμενα project να κάνω ό,τι γουστάρει ρε παιδί μου, ξαφνικά στο τρίτο μέρος παιδιά, οι τύποι εκεί στη Sony την ψώνησαν και άρχισαν να έχουν και άποψη. Άρχισαν να νομίζουν ότι ξέρουν εκείνοι τι χρειάζεται νέα ταινία και όχι ο Sam Raimi. Και συγκεκριμένα ο Avi Arad, ένας εκ των παραγωγών, χαρακτήρισε εγωιστή τον Sam Raimi γιατί άκουσον τώρα, ήθελε λέει ο άνθρωπος να κάνει το δικό του όραμα πραγματικότητα. Το οποίο όραμά του παιδιά ήταν ο Sandman να είναι ο main κακός της τρίτης του ταινίας. Και ήταν εγωιστής λέει γιατί δεν ακούει τους fans που φωνάζουν παντού πως θα έπρεπε να είναι ο Venom. Και έτσι τον υποχρέωσε να βάλει τον Venom μέσα με το έτσι θέλω. Οπότε... Ο Peter Parker λοιπόν, αφού βάζει την μαύρη στολή και μετά κατεβάζει φράτσα κάτω, ευτυχώς γιατί γλιτώσαμε από την σιγαμερή χωρίστρα και... Leave me alone. Give me rent. You'll get your rent when you fix this damn door. Γίνεται ξεκάθαρα πλέον ένα αγενές κολόπεδο που νομίζω ότι ξέρει τα πάντα, ακούει μόνο τον εαυτό του, βλέπει μόνο τον εαυτό του και μιλάει στους άλλους επιτακτικά σαν να τους δίνει εντολές. Μήπως αυτή η περιγραφή σας θυμίζει κάποιον που ανέφερα λίγο πριν? Πώς πετσόκοψε έτσι είναι Σαμ? Flint Marco. Man who killed Uncle Ben. He was killed last night. What happened? Spider-Man killed him. Δείτε εδώ, ας πούμε, παιδιά, που ο Parker νομίζει πως έκανε το σωστό σκοτώνοντας τον Μάρκο και πάει να το ανακοινώσει με χαρά στην Θεία May. Και πριν το δούμε, να αναφέρω εδώ πέρα το πόσο ηλίθιο, παιδιά, είναι μια ιδιοφυΐα όπως είναι ο Peter Parker να νομίζει ότι σκότωσε έναν άνθρωπο που γίνεται χώμα επειδή του πέταξε νερό και έγινε λάσπη. Ρε Peter, τι γίνεται, στο πανεπιστήμιο δεν σου μαθαίνουν ότι η λάσπη όταν στεγνώσει ξαναγίνεται χώμα? Τέλος πάντων, δεν θα μείνουμε εκεί πέρα. Πάμε, Θεία, γύρωσε τον κεφτέ. Κάνε αυτό που ξέρεις καλύτερα. He deserved it, didn't he? I don't think it's for us to say whether a person deserves to live or die. Άρε Θεία May, άρε Θεία May. Δεν θα υπήρχε παιδιά ποτέ Spider-Man χωρίς Θεία May και Θείο Ben. Ποτέ. With revenge in our hearts, it's like a poison that can take you over before you know it. Turn us into something ugly. Άρα παιδιά, ο Sam Raimi τι έκανε? Πήρε τον χαρακτήρα του Venom που τον ανάγκασαν να τον βάλει μέσα στην ταινία του και έκανε ένα σκακιστικό τρίκ, μπορώ να πω. Τον έβαλε να βγάζει όλα τα κακά χαρακτηριστικά του Peter Parker στην επιφάνεια. Στην ουσία δηλαδή, τον έκανε σαν τα μούτρα του Avi Arad. Good job, Sam! Αλλά παιδιά, αλλά το πράγμα δεν τελειώνει εδώ πέρα, επειδή ο τύπος αγαπάει αυτό που κάνει και φαίνεται, η μαύρη στολή έχει και ένα πολύ μεγαλύτερο βάθος. Η μαύρη στολή, η MJ πάλι, όχι, γιατί είναι λιγότερο σταθερή συναισθηματικά και από σύνδεση ίντερνετ ελληνικού δικτύου. Hello. Hey, Harry, it's MJ. I need some company. Are you doing anything? Can I stop by? Να μου χαθείς ακοράφα, τίποτα. Μωρή MJ, έτσι όπως το πας, σε λίγο θα είσαι πιο αντιπαθητική και από την Gwen. Ρε παιδιά, παράπονο το έχω αυτή η κουφάλα η MJ να μείνει σε μια ταινία, σε μια μόνο, σταθερή σε έναν άντρα. Μόνο σε μια να κρατηθείς, μωρή, και στον κόσμο. And two.
Και η MJ που ήθελε να βγάλει την υποχρέωση, παιδιά, για την ομελέτα που την κέρασε ο Χάρη. Mary Jane. Mary Jane, please. I'm sorry. Λίγο μετά το κερνάει εκείνη ζεστή ολόκαυτη χιλόπιτα. Μια χιλόπιτα, παιδιά, που ο Χάρη θα τη θυμάται σε ολόκληρη τη ζωή του. Harry, remember me. Yes, father, I remember. Και όχι μόνο αυτήν, καθώς φαίνεται, γιατί του έπεσε πολύ βαριά. You know what you must do. Make him suffer. Make him wish he were dead. Δεν ξέρω, παιδιά, αν βλέπετε το φρύδι που σηκώθηκε, αλλά τώρα είμαι κακός. Σχολές υποκριτικής James Franco, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά το παλικάρι δίνει ρεστάλ. Εντάξει, τι να κάνουμε, τώρα αγαπάμε έτσι όπως είναι. Επίσης, ρε MJ, επίσης, δεύτερο παράπονο στα καπάκια που έχω από εσένα, σε μία ταινία να μην σε πιάσει έστω ένας κακός. Μία φορά μόνο, ρε, μία έτσι για αλλαγή. Όπου το σχέδιο, παιδιά, εδώ του κακού μας είναι τρελό, γιατί βάζει την MJ να χωρίσει τον Peter Parker, τον οποίο ούτως ή άλλως τα χώριζε, γιατί διάλεξε, παιδιά, επέλεξε να της πάει ως δώρο επανένωσης. You look beautiful. Peonies. Άστο ρε Πάρκερ, αγόρι μου, άστο, πέτα κανέναν ιστό. Δεν κάνεις για τα υπόλοιπα. Μου είναι δυνατόν, πεόνιες! Δηλαδή, παιδιά, το παλικάρι μπήκε σε ένα ανθοπολείο, είδε τουλίπες, είδε μαργαρίτες, είδε τριαντάφυλλα και λέει πολύ ωραία όλα αυτά. Ωραία, παιδιά, πεόνιες έχετε. You know what I want for us? There's someone else. I've fallen in love with someone else. Και όπως είναι φυσικό, παιδιά, ο Πάρκερ για άλλη μια φορά έμεινε με τις πεόνιες στο χέρι. There's another guy. I'm the other guy. What? Τι βρε και αυτή, Πάρκερ, τι ρωτάς, αφού αυτή που έχει σχέση δεν είναι γυναίκα, μπούμεραγκ είναι. Μη στεναχωριέσαι όμως, γιατί περίμενε λίγο και κάποια στιγμή θα γυρίσεις εσένα πάλι. Και δείτε, παιδιά, τι κάνει εδώ πέρα ο Πάρκερ μόλις νιώθει και πάλι ψυχολογικά χάλια και ευάλωτος. Would you like a drink? What did you do to her? Βάζει την μαύρη στολή. Ο Venom λοιπόν εδώ για την ταινία μας είναι συνώνυμος της εξάρτησης. Είναι συνώνυμος των κακών καταχρήσεων. Ό,τι δηλαδή παθαίνει ένας αλκοολικός, ό,τι παθαίνει ένας υπέρβαρος, ένας ναρκωμανής, ένας μανιακός καπνιστής, ψάχνει δηλαδή μικρές δόσεις ψεύτικης ευτυχίας στις καταχρήσεις. Ο Peter αυτό το νιώθει βάζοντας τη μαύρη στολή. Η οποία μαύρη στολή δυστυχώς τον μετατρέπει σε αυτό το πράγμα. Look at little Goblin Junior. Gonna cry. Που, εντάξει τώρα, να πούμε και την αλήθεια. Λατρεύω αυτή την εκδοχή του Peter Parker. Ναι, παιδιά, συγγνώμη που το λέω, αλλά τον λατρεύω. Λατρεύω που είναι κολοπέδι και λέει την αλήθεια στους γύρω του. Παιδιά, λίγο θα το συμπαθείτε. Γιατί μου το παίζετε τώρα αθώοι όλοι, πιστεύω πως όλοι έστω και λίγο νιώσατε μια μορφή εξηλαίωσης όταν είδατε τον Peter Parker που σε τόσες ταινίες τρώει καρπαζές και ανέχεται από όλους τους υπόλοιπους τα κακά τους να βγάζει σε όλους αυτούς τα αποθυμένα του. Ρε Peter, εντάξει, είπαμε να βγάλεις αποθυμένο σου, αλλά εδώ το παράκανες λίγο, ρε φιλαράκι. Αλλά ρε παιδιά, πολύ βάρη είναι το κλίμα. Άντε, δείξτε κάτι άλλο να αλαφρύνουμε λίγο. Για πάμε, δεν ξέρω εγώ. Δείξε καμιά διαφήμιση, ας πούμε, να ξεχαστούμε. Αξ για τον άντρα. Και αφήστε την γοητεία να συναρπάζει. My son taught the world of this guy. I have a 9-year-old daughter who loves Spider-Man. Who's she supposed to look up to now? This is the guy that gave the key to the city to? Ψυχήρετε ρε, τι βλέπουμε, οικογενειακές ιστορίες. You're trash, Brock. Excuse me? Your picture is a fake. Parker, you are such a boy scout. Ο 21χρονος Peter υπήρξε πολύ άτυχος στη ζωή του. Όμως μία ατυχία τον μετέτρεψε σε μία ανθρώπινη αράχνη. Μετά από 2 ταινίες, μία απώλεια συγγενή, 3 απαγωγές αγαπημένων ανθρώπων του και 2 έμεσες δολοφονίες επιστημόνων που ήθελαν να καταστρέψουν την πόλη του, αυτός επιτέλους γνωρίζει την απόλυτη ευτυχία με την ταμπέλα του σούπερ ήρωα Spider-Man. Μέχρι που ένας νέος φωτογράφος έρχεται στη ζωή του για να το αλλάξει αυτό. Γεια χαρά! Γεια σου, ποιος είσαι εσύ? Είμαι ο νέος! Ποιος νέος? Ο νέος, δε! Ο νέος είναι ο ωραίος που λένε!
Και βρωμάει επίσης, αλλά ποιοι το λένε. Τέλος πάντων, Eddie Brock, ο νέος φωτογράφος της Daily Bugle. Μα έχει φωτογράφο η Daily Bugle. Ποιο λες, το Peter Parker. Καλά, πάει αυτός. Αυτός τώρα είναι παρελθόν. Παρελθόν. Γιατί παρελθόν? Γιατί το παλικάρι είναι άσχετο, ούτε να ρυθμίσει σωστά το ISO της κάμερας δεν ξέρει. Λοιπόν, περίμενε. Κοίτα εδώ. Μα αυτό δεν είναι καν φωτογραφία, είναι μια απλή κολλά α4. Να, ορίστε. Έτσι τα έλεγε κάποιος που δεν ξέρει τίποτα από φωτογραφία. Εντάξει, δεν σε παρεξηγώ. Ρε φίλε, μήπως λες παπάντζες. Ποιος, εγώ λέω παπάντζες. Λοιπόν, κάτσε λίγο να σου δείξω στο τάμπλετ μια φωτογραφία που έβγαλε ο Πάρκερ το Spider-Man πριν καμιά εβδομάδα. Περίμενε. Ορίστε. Ο Χριστός και η Παναγία. Ναι, αυτά ακριβώς. Αυτό σου λέω. Τον βλέπεις τώρα. Είναι γωνία λήψης αυτή. Τον κάνει να φαίνεται χοντρός. Ρε μαν, εμάς βρήκες να κοροϊδέψεις. Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν με καταλαβαίνεις. Αυτή είναι πειραμένη φωτογραφία στο Photoshop. Κάνει πάνω από χιλιόμετρα. Τι, δεν πιστεύεις? Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, άμα αυτή τη θεωρείς ψεύτικη, σου έχω και άλλη. Λοιπόν, τι λες για αυτήν εδώ που την τράβηξα προχθές και δείχνει το Spider-Man να κλέβει ένα κλειβιτσούρι από 3 χρονών παιδί. Λοιπόν, για κοίτα. Έχω ξαδερφάκι 13 ετών που κάνει καλύτερο edit από αυτό στο Canvas. Ναι, πες μας ότι είναι και αυτή πειραγμένη. Πες το μας κατέλα, δεν θα γελάσουμε. Ρε, μου ζηλεύεις λίγο. Εγώ να ζηλέψω, τι να ζηλέψω, αφού και στη φωτογραφία και στο Photoshop άχρηστος είσαι. Είναι απίστευτο. Ο άνθρωπος προσπαθεί να με κοροϊδέψει μέσα στα μούτρα μου. Έχει πάρει δικές μου φωτογραφίες και τις έχει πειράξει ώστε να μοιάζουν χάλια για να πάρει τη δουλειά στην εφημερίδα. Και λέει ότι ζηλεύω κιόλας. Και το χειρότερο δεν είναι καν αυτό. Βρωμάει σαν κουνάβι ο τύπος. Έτσι λένε ότι παραχωρεί τη δουλειά, μπας και πάρει λεφτά και φιλοτιμηθεί να πάρει ένα αποσμητικό. Ρε με κάτι κομπλεξικούς που μπλέκω κάθε φορά. Ήρθε τώρα αυτό το τσουτσέκι που ούτε καν ξέρω το όνομά του να μου πει ότι πειράζω τις φωτογραφίες για να δειχτώ. Άκου εκεί. Τι ανάγκη έχω εγώ, ο γαμάτος, ο cool, ο Eddie Brock, να δειχτώ. Πού να του έδινα δηλαδή και τη φωτογραφία του Doc Ock που τον κυνηγάνε να τον σφάξουν έξω από ένα ουζερί στη Σκόπελο γιατί του είχε τελειώσει το βρίσκο από τα πόδι. Τι θα μου έλεγε δηλαδή, ότι πάλι είναι ψεύτικη? Όλοι φοβούνται τον Eddie, όλοι τον φοβούνται γιατί είναι φοβερός. Τι να κάνω δηλαδή κύριε για να γίνω λιγότερο τέλειος, να χαρακωθώ, να βγάλω τώρα μομπάτι, τι να κάνω, έλεος πια, έλεος! Όχι, 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 ο Peter Parker λοιπόν μόλις αποκαλύπτει με στοιχεία στον Eddie ότι τον κατάλαβε και αυτός παιδιά αντί να του πει συγγνώμη. When are you gonna give a guy a break? You want forgiveness? Get religion. What's going on here? Του κάνει κιόλας και το μάγκα. Αλλά παιδιά σας έχω πει αγαπώ αυτήν την εκδοχή Peter Parker ή αλλιώς τον Bully Maguire, όπως αρέσκεται ο κόσμος να τον αναφέρει. Δεν μπορώ με την πάρη του ρε παιδιά. Ταυτίζομαι πολύ με αυτήν την εκδοχή. Ναι, με αυτή πάλι δεν ταυτίζομαι και τόσο. Παιδιά, γιατί ο Venom μετέτρεψε τον Peter Parker σε 50χρονο που χώρισε μετά από 25 χρόνια γάμου, ξέρουμε? Εντάξει παιδιά, όλα κιόλα. Εντάξει, δεν μπορώ να κορυδέψω εδώ γιατί, παιδιά, κι εγώ όταν ψωνίζω κάτι που βρήκα σε καλή προσφορά, έτσι ακριβώς χορεύω. Μη σας πω, βγαίνω και με moonwalk από το μαγαζί. I have never been to a jazz club before. Αλλά παιδιά, σας παρακαλώ γιατί δεν θέλω να ξεχνάμε ότι αυτή η εξωγήινη γλίτσα που δεν θα μάθουμε ποτέ πώς και γιατί έπεσε στη γη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Έτσι γιατί ρε παιδιά, γιατί σε μετατρέπει σε 50χρονο ήμο θείο που πυροβολεί κόσμο με τα χέρια του και το σημαντικότερο, κάνει bullying στα μόρια σου. Δείτε εδώ, δείτε παιδιά τσαμπουκά το μόρο του Venom, δείτε. Τι ζωή τρεβάζε προ, κάνε πέρα μισή κομπανή σου μουρσα λούφα, πίσω γάμου. Σας λέω είναι πολύ επικίνδυνο. Αλλά εντάξει, έχει και τα θετικά του. Peter? Αφού σε κάνει να μαθαίνεις πιάνο μέσα σε λίγες μόλις ώρες. Ναι, παιδιά, δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Ξεκολλάτε τώρα. Και το αστείο σε όλη αυτή τη σκηνή, παιδιά, δεν είναι καν το όλο θεατρικό με τον Bully Maguire. Το πιο αστείο είναι εδώ πως η Gwen, ενώ πριν λίγο είδε ότι δουλεύει εκεί η MJ. Do you want to go someplace else? No, I'll be okay. Λίγο μετά χορεύει επιδεικτικά μπροστά στα μάτια της μαζί με τον Peter Parker και στο τέλος. That was all for her? Α, αυτό σε πείραξε δηλαδή. Άμα δεν ήταν για εκείνη αλλά για σένα θα ήταν όλο κομπλέ, ε. Αχώνευτο τσουτσέκι. Από τότε δεν σε πήρα, μωρή.
Α, και μόλις εδώ ο Maguire, παιδιά, συνειδητοποίησε πως αυτή η ταινία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις προηγούμενες. Ή μήπως να πω ότι ο Peter Parker για άλλη μια φορά σε αυτή την τριλογία ξυπνάει μόλις συμβαίνει κάτι στη Mary Jane. Who are you? I don't know. Πρωτότυπο, παιδιά. Ειλικρινά, δεν το περίμενα καθόλου, ε. Και μετά από όλο αυτό, παιδιά, εντελώς τυχαία, ο Peter Parker ανεβαίνει πάνω σε ένα καμπαναριό φορώντας τη μαύρη στολή, όπου εντελώς τυχαία, την ώρα που αποφάσισε να την αφαιρέσει από πάνω του, χτύπησε πάνω στην καμπάνα και επειδή ο Venom, που ποτέ δεν θα ακούσουμε αυτό το όνομα, έτσι δεν γουστάρει επειδή μου η ταινία να μας το πει, είναι ευαίσθητο σε ήχους υψηλής συχνότητας, όπως ξέρουμε από οπουδήποτε αλλού εκτός από την ίδια την ταινία, ο Parker καταφέρνει με τα πολλά να πετάξει από πάνω του τη μαύρη στολή, η οποία εντελώς τυχαία πέφτει στον Eddie Brock από κάτω, που εντελώς τυχαία πήγε στην ίδια εκκλησία την ίδια ακριβώς στιγμή με τον Peter Parker. Μπάζερ, παρακαλώ. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και το βραβείο σύμπτωσης, κυρίες και κύριοι, απονέμεται στους σεναριογράφους του Spider-Man 3. Και τώρα που ολοκληρώθηκε ο κύκλος του Eddie Brock, κυρίες και κύριοι, και έγινε μια συχαμερή γλίτσα η οποία φοράει μια συχαμερή γλίτσα, ήρθε η ώρα να σας πω ποιον ρόλο παίζει στην ταινία αυτή. Ο Eddie Brock, λοιπόν, είναι μια εκδοχή παροδία, θα λέγαμε, του Peter Parker. Είναι δηλαδή ο Peter Parker, ο οποίος δεν θα μεγάλωνε ποτέ με τους θείους του, δεν θα του περνούσαν ποτέ εκείνη αυτές τις αρχές που έχει, δεν θα διάλεγε ποτέ τον δύσκολο δρόμο, αλλά θα επέλεγε τον εύκολο δρόμο της επιτυχίας μέσω της κλεψιάς και της κοροϊδίας, χωρίς να έχει κανέναν ηθικό φραγμό. Στην ουσία, δηλαδή, βλέπετε μέσα στην κανονική ταινία ένα επεισόδιο What If. Αν θέλετε την άποψή μου, και αυτό πανέξυπνο τρίκ. Αλλά, παιδιά, τα είπαμε. Μόλις πας να πεις μια καλή κουβέντα για αυτή την ταινία, έρχεται αυτό εδώ πέρα για να σου θυμίσει πόσο, μα πόσο τεμπέλικο σενάριο έχει. I wanna kill the spider. You wanna kill the spider. Together, he doesn't stand a chance. Γιατί, έτσι, το πουθενά, Μάρκο και Venom λένε να συνεργαστούνε. Interested? Yeah. Και άντε πες, ο Μάρκο έχει ένα λόγο, ρε παιδί μου, για να το κάνει αυτό. Ο Venom, γιατί να έχει? Δοκίμασε ποτέ να αντιμετωπίσει μόνος του τον Peter Parker και απέτυχε? Επίσης, γιατί ο Venom πετάει στους και φέρεται σαν το Spider-Man τώρα? Από πού και ως πού? Δεν έχει εξηγήσει τίποτα, παιδιά, η ταινία, και πού να προλάβει δηλαδή να εξηγήσει, γιατί όταν πρέπει να προλάβεις να σετάρεις τρεις χαρακτήρες, τρεις κακούς ταυτόχρονα μέσα σε 2,5 ώρες συν τον πρωταγωνιστή σου, δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρεις. Και περιμένετε, περιμένετε, γιατί το πράγμα χειροτερεύει κιόλας. So, where to? Πώς διάολο ο Eddie ξέρει για την MJ, ρε παιδιά, πώς? Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι ξέρει και τη μυστική ταυτότητα του Spider-Man, δηλαδή. Από πού και ως πού? Θα μου πει τώρα κάποιος, ρε Θωμά, αφού μπήκε ο Venom μέσα στο μυαλό του Peter Parker και έμαθε ποιος είναι, έμαθε για την MJ, άρα τώρα αυτές οι πληροφορίες μεταφέρθηκαν και στον Eddie. Ναι! Εσύ ωραία τα λες. Η ταινία όμως πρέπει να τα πει αυτά στο θεατή. Γιατί αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ξέρεις από αυτή την ταινία, την ξέρεις από τα κόμικ ή από τη νέα ταινία Venom. Εδώ η ταινία δεν σέταρε ποτέ κάτι τέτοιο. Και ξέρετε, παιδιά, γιατί δεν το έκανε? Γιατί πολύ απλά δεν τον ενδιαφέρει το Sam Raimi. Κάνει πάμε από χιλιόμετρα ότι τον Venom τον έχει βάλει αγκαρία μέσα στην ταινία. Μπορεί να του έδωσε ένα βάθος όπως προείπαμε, αλλά στην τελική είναι αγκαρία. Harry, I need your help. I can't take them both. Not by myself. You don't deserve my help. Και ο Peter ρίχνει τα μούτρα του και πηγαίνει να ζητήσει βοήθεια από τον Two-Face, τον Harry Osborn. AKA the new Green Goblin, δεν θέλω να το ξεχνάτε. Harry, she needs us. Get out. Όμως εκείνος του αρνείται, όπως είναι φυσικό, του είναι πανηγυρικό άκυρο για να γίνει αμέσως μετά αυτό. Night your father died, I cleaned his wound. The blade that pierced his body came from his glider. Και θα έρθει τώρα κάποιος κακοπροαίρετος και θα πει: γιατί ο Butler, ρε Θωμά, αποφασίζει τώρα να το πει? Τόσο καιρό τι έκανε, την παπιά? Όχι, παιδιά, το πράγμα έχει εξήγηση, γιατί ο άνθρωπος δεν έλεγε τίποτα τόσο καιρό, διότι πολύ απλά δεν γνώριζε καν την ύπαρξη του glider. Το glider, όπως και όλα τα υπόλοιπα αξεσουάρ του Goblin, τα είδε μετά το μακελιό που έκανε ο Venomized Parker στο σπίτι του Harry. Γι' αυτό και κατάλαβε ότι οι πληγές του πατέρα του προξενήθηκαν από το glider. I loved your father as I have loved you, Harry. As your friends love you. Εγώ σ' αγαπάω, αυτή σ' αγαπάει, αυτοί σ' αγαπάνε, όλοι σ' αγαπάμε, του λέει ο Butler του Χάρη. Σταμάτα την κλάψα, του λέει, και κάνε κάτι δραστικό. Εν τω μεταξύ, οι Sandman και Venom έχουν στήσει, παιδιά, ένα τρελό event για το Spider-Man σε μια οικοδομή. What? Ψσσ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 σ
σάρε, Spider-Man, ήρωα και η συνταγή, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ γνωστή αν θες το άτομο που θα εμφανιστεί στην οθόνη να δείξει ηρωικό. Του πετάς από εκεί πέρα από πίσω μια κυματιστή σημαία και είσαι πένα. Και ταυτόχρονα ενισχύεις και το εθνικό φρόνημα. Με ένα σπάρο δηλαδή, δύο τριγόνια βρε χαζέ. Βέβαια εδώ βλέπουμε τα δύο τριγόνια να θέλουν να σκοτώσουν τον ένα σπάρο. Ναι, ναι, από το που δεν εμφανίστηκε ο Spider-Man, παιδιά. Όχι ότι του είχε φτιάξει ο Venom μια ταμπέλα σε μέγεθος κτηρίου που έλεγε «Έλα, Spider-Man, να μας σταματήσει άμα μπορείς». Κλασική δημοσιογράφη, ρε παιδιά. Εντάξει, τα ξέρετε. Άμα δεν βάλουν έξτρα σάλτσα μέσα, δεν σερβίρουν οι άνθρωποι. I'm gonna get you out of this. Άντε πάλι τα ίδια. Πάλι, ρε παιδιά, χάλασε η αίσθηση της αράχνης. Δηλαδή, ένα update γρήγορα στον Peter, ρε παιδιά. Ένα update θα του κάνει κάποιος. Hey, Parker. My God, Eddie. Και επίτηδες έβαλα σκηνή μετά από αυτό που είπα λίγο πριν και δεν το διόρθωσα αμέσως, δεν το εξήγησα για να αφήσω όσους πάτησαν πόζες και έχουν γράψει διορθωτικό σχόλιο να πάνε να τους βήσουν. Από τα κόμικ λοιπόν γνωρίζουμε πως η αίσθηση της αράχνης δεν λειτουργεί στον Venom επειδή πριν ήταν στον Peter Parker, οπότε έμαθε τη λειτουργία της, γι' αυτό έμαθε και πώς να την καταπολεμά. Εντάξει, εμείς το ξέρουμε βέβαια αυτό από τα κόμικ, στην ταινία πάλι αυτό ποτέ δεν αναφέρεται, αλλά ούτε και φαίνεται πουθενά ο Peter Parker να χρησιμοποιεί την αίσθηση της αράχνης όσο φοράει τη μαύρη στολή. Το μόνο παιδιά που θα ακουστεί περί αίσθηση της αράχνης από το στόμα του Venom είναι αυτό. Ooh, my spider sense is tingling. If you know what I'm talking about. Και μετά μου λέτε ρε παιδιά το Bully Maguire cringe. Εδώ ο Eddie έκανε μπαστίο ανώμαλο 60 αριθμού, με κοροϊδεύετε. Και πώς θα σας φαινόταν, κυρίες και κύριοι, αν σας έλεγα πως όλο αυτό το σετ της οικοδομής γυρίστηκε σε εσωτερικό ελεγχόμενο περιβάλλον και όχι έξω. Ναι, ναι, καλά ακούσατε, τα περισσότερα από όσα βλέπετε στην τελική σκηνή μάχης, κυρίες και κύριοι, είναι πρακτικά κατασκευασμένα μέσα σε ελεγχόμενο εσωτερικό χώρο και όχι ψηφιακά. Τα περισσότερα, έτσι. Είπαμε, μπορεί το γλυκό να μην πέτυχε στο τέλος, όμως η προσπάθεια για να γίνει ό,τι καλύτερο μπορούσε έγινε. Ο Venom λοιπόν κρατάει τον Spider-Man κάτω και ο Sandman παιδιά τον χτυπάει με μια χωματένια μυγοσκοτόστρα μέχρι να πεθάνει. Ναι, αυτό ήταν το καλύτερο σχέδιο παιδιά που μπόρεσαν να κάνουν ένας αποτυχημένος φωτογράφος, ένας χωματένιος δραπέτης και ένας εξωγήινος. It's hard. To believe what's happening. Και αυτή τη φορά, σε αντίθεση με τις παλαιότερες ταινίες, ο λαός της Νέας Υόρκης θα αρκεστεί στο απλά να κοιτάει τον Spider-Man όσο τον σκοτώνουν οι βάρβαροι εγκληματίες, όπως τους αποκάλεσε η δημοσιογράφος. The brutality of it. I don't know how we can take any more. Όμως, παιδιά, σε αυτή την ταινία, άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τον χάρη. Και ναι ρε παιδιά, ναι, αυτή είναι η αγαπημένη μου στιγμή από την συγκεκριμένη ταινία, διότι βλέπω δύο κολλητούς να ξεπερνούν τα προβλήματά τους και να ενώνονται και πάλι για να αντιμετωπίσουν το κακό. Και δεν είναι μόνο αυτό ρε παιδιά, δεν ξέρω γιατί, αλλά έχουν και φοβερή χημεία αυτοί οι δύο όσο παλεύουν, δείτε. Έλα ρε παιδιά, ελάτε τώρα, ελάτε. Δηλαδή, όσο και να μην σας αρέσει αυτή η ταινία, δεν γίνεται να μην έτρεξε λίγο δάκρυ από το μάτι σας βλέποντας αυτούς τους δύο να πολεμούν μαζί. Go, buddy! Έλα τώρα, εντάξει, μου κρύβεσαι εμένα. Ο ύπνος σας έχει πάρει σε όλη την ταινία και ξαφνικά να ξυπνήσεις στο τέλος της, μόλις δεις αυτή τη σκηνή, πάλι θα δακρύσεις. I know what it feels like. It feels good. The power. Everything. But you'll lose yourself. Let it go. Και ο Peter επιστρέφει επιτέλους στον παλιό καλό του εαυτό και γίνεται αυτό ξεκάθαρο εδώ πέρα παιδιά, αφού όπως και στις προηγούμενες ταινίες έτσι και τώρα προσπαθεί ως Peter Parker όχι απλά να νικήσει τον κακό αλλά να τον σώσει κιόλας. I like being bad. It makes me happy. Όμως κάποιον για να τον σώσεις πρέπει πρώτα απ' όλα να θέλει και ο ίδιος να σωθεί και εδώ πέρα κακός δυστυχώς είναι ο Eddie. Ο Χάρη όμως κάει και πάλι μύτη την ίστατη στιγμή και κατά λάθος συμβαίνει κάτι που δίνει μία ιδέα στον Peter Parker. Συνδέει αυτό που μόλις είδε με το τι είχε γίνει στην εκκλησία με την καμπάνα λίγο πριν και καταλαβαίνει πως πρέπει να χρησιμοποιήσει τις σωλήνες για να διώξει τον Venom από τον Eddie. Όμως πριν το κάνει αυτό...
Έλα, παιδιά! Έλα, πάμε! Πάμε να χειροκρότημα όλοι μαζί, γιατί πολλά έχει ακούσει αυτή η ταινία. Έλα, χειροκρότα και εσύ, και εσύ, και εσύ. Χειροκροτήστε όλοι. Χειροκροτήστε χωρίς να ξέρετε γιατί. Να μου έχετε εμπιστοσύνη. Χειροκρότα γιατί εδώ έχουμε το τέλειο κλείσιμο ενός χαρακτήρα. Ο Green Goblin του Norman Osborn, εάν θυμάστε, και ο New Green Goblin του Harry Osborn πεθαίνουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, από τα μαχαίρια δηλαδή του γκλάιντερ τους. Με την μοναδική διαφορά ότι ο πατέρας του το έπαθε αυτό όσο προσπαθούσε να σκοτώσει τον Spider-Man και ο γιος το έπαθε όσο προσπαθούσε να τον σώσει. Ο τέλειος κύκλος, κυρίες και κύριοι! Και εδώ πέρα βλέπουμε την εκτέλεση αυτής της σούπερ ιδέας με τους σωλήνες, εννοώ. Μια ιδέα, παιδιά, που δείχνει ταυτόχρονα και την εξυπνάδα του Peter Parker, αλλά και τη δύναμη του Spider-Man. Διότι δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά ο τύπος καρφώνει με τα γυμνά του χέρια τους σωλήνες μέσα στο τσιμεντένιο έδαφος. Σκηνάρα! Peter, what are you doing? Ναι, εντάξει, αφού το παιδί είναι βλαμμένο, δεν θέλει να σωθεί, τι να κάνουμε τώρα. Και με αυτή την κατάληξη βλέπουμε άλλον έναν παραλληλισμό μεταξύ Eddie Brock και Peter Parker, διότι ο Peter Parker, παιδιά, επέλεξε να διώξει από πάνω του τον Venom, ενώ ο Eddie Brock θυσιάζεται μαζί του. Άλλος ένας τέλειος κύκλος. I didn't want this. But I had no choice. We always have a choice. You had a choice when you killed my uncle. Και συνεχίζει να δίνει ρεσιτάλ το φινάλε του Spider-Man, κυρίες και κύριοι. Then I saw my partner running over with the cash. The gun was in my hand. Όχι και τόσο μεγάλο ρεσιτάλ. Ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, αλλά να κάνω δύο ερωτήσεις. Μπορώ, έτσι? Πρώτον, από πότε ένα όπλο εκπυρσοκροτεί από μόνο το επειδή κάποιος άγγιξε κάποιον άλλον? Και δεύτερον, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί Sonic and Dave πρέπει ο Sandman να συνδεθεί με τον θάνατο του θείου Ben. Όχι δηλαδή ότι αλλάζει κάτι, ρε παιδί μου, στην όλη ιστορία. Ήδη ακριβώς παραμένει η ιστορία, στη βάση της τουλάχιστον, όμως το γιατί δεν το καταλαβαίνω. Μα είναι εντελώς περιττό. Δεν μας φτάνει δηλαδή η συγχώρεση του Harry στον Peter και το ανάποδο. Πρέπει να συγχωρήσει και άλλον ο Spider-Man. Αφήστε που ήδη είχε μια δικαιολογία για όλα αυτά που έκανε ο Μάρκο. Την άρρωστη κορούλα του εννοώ. Τον θείο τώρα τι τον θέλατε? I'm not asking you to forgive me. I forgive you. Ρε παιδιά, δηλαδή ούτε παπάς να ήταν ο Spider-Man με τόσες εξομολογίες που έχει ακούσει σε τρεις ταινίες. Και ο Sandman φεύγει. Φεύγει, τι που πάει, τώρα τι με ρωτάς και εσύ, πού να ξέρω κι εγώ, πάει να κλέψει λεφτά από καμιά μάντρα οικοδομών. Εκεί τουλάχιστον δεν θα τον πάρει και κανείς χαμπάρι. You're my friend. Best friend. Και έτσι ολοκληρώνεται η τριλογία Spider-Man, κυρίες και κύριοι, με τους Parker και Mary Jane να αποχαιρετούν για πάντα τον Harry. Εννοείται υπό το φως του ηλιοβασιλέματος της Νέας Υόρκης. Και ναι, κουστάρω απίστευτα αυτήν τη σεναριακή τροπή, γιατί σου δίνει να καταλάβεις, παιδιά, πως δεν είναι σίγουρο πως εάν είσαι ο καλός της υπόθεσης πάντοτε θα νικάς. Έχει και αυτό το τίμημά του όπως όλα. Whatever comes our way. Whatever battle we have raging inside us, we always have a choice. My friend Harry taught me that. Και λίγο πριν η αυλαία κλείσει ολοκληρωτικά, ο Peter Parker μέσα σε λίγες λέξεις συνοψίζει ολόκληρο το νόημα της Spider-Man τριλογίας του Sam Raimi. Απολαύστε. He chose to be the best of himself. It's the choices that make us who we are, and we can always choose to do what's right. Όσο λοιπόν άσχημα και να σου έρχονται στη ζωή σου τα πράγματα, εσύ πρέπει να παλεύεις με ό,τι έχεις και να προσπαθείς πάντα να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Α, ναι. Και κοίτα να ακούς το φίλο σου όταν πρέπει να μιλάει, γιατί είδαμε που καταλήγει αν κοιτάς μόνο... Άντε τώρα. Και το boomerang, όπως είπα, κυρίες και κύριοι, επέστρεψε. Είναι και πάλι ζευγαράκι με τον Peter Parker. Ένα ζευγάρι που προοριζόταν και για νέες περιπέτειες. Ξέρετε τώρα τα κλασικά, κάποιος θα πήγαγε τη Mary Jane, ο Parker θα πήγαινε να τη σώσει, θα είχε ψυχολογικά, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι, μετά κάποιος θα πείραζε την MJ, οπότε θα ξύπναγε ο Spider-Man και θα βλέπαμε ταινία. Τα γνωστά. Μα αλλά πριν, σου λέει η Sony, εγώ έχω άλλα σχέδια. The end. Και the rest is history. Μετά είχαμε το The Amazing Spider-Man με τον Andrew Garfield. Τα ξέρετε. Το συμπέρασμα ποιο είναι λοιπόν? Πως μπορεί το Spider-Man 3 τότε σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ταινίες που άγγιξαν την τελειότητα. Τι άγγιξαν δηλαδή?
τη χόφτασαν, την φάσωσαν, τα πάντα τις έκαναν. Ναι, το παραδέχομαι, είναι πολύ υποδιέστερο. Όμως δεν είναι και τόσο κακό όσο το παρουσίαζαν και το παρουσιάζουν δηλαδή ακόμη και σήμερα. Ειδικά σε σχέση, παιδιά, με αυτά που βγαίνουν σήμερα, καλά, εντάξει, μιλάμε ότι μπροστά του στο Spider-Man 3 είναι αριστούργημα. Και αν άφηνε και η Sony το Sam Raimi να κάνει τη δουλειά του άνθρωπος όπως εκείνος γούσταρε και είχε ονειρευτεί, τώρα ίσως να μιλούσαμε για την τέλεια Super Hero τριλογία. Μη σας πω τετραλογία. Αυτά είχα λοιπόν να σας πω εγώ για το Spider-Man 3, όμως όπως πάντα δεν θέλω να ξεχάσετε να μου αφήσετε τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια. Να μου πείτε τι σας αρέσει από το Spider-Man 3 για να κάνουμε όμορφη συζητησούλα όπως πάντα και να κάνουμε και τη διαφορά, παιδιά, γιατί όλοι τόσα χρόνια λένε ότι δεν τους αρέσει από αυτή την ταινία. Εμείς ας πούμε τι μας άρεσε, έτσι για αλλαγή. Εγώ είμαι ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερα αυτή τη φάτσα, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ. Τα λέμε.